Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα γραμματικής. A grammar lesson for today. Τι θα κάνουμε, τον παρατατικό, past continuous, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Part 2, last part. Και πριν ξεκινήσουμε, αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, πάτησε το κουμπί που είναι εδώ κάτω δεξιά και κάνε τώρα subscribe. Φύγαμε! Στο προηγούμενο μάθημα κάναμε τα ρήματα α, A category και αβ and AB category στον παρατατικό. Σήμερα κάνουμε τα ρήματα β, β1 και β2, b1 and b2 category verbs. Έχουμε το ρήμα περνάω που είναι β1. Τι κάνουμε, γράφουμε ξανά την ρίζα, το θέμα του ρήματος. We write again the stem of the verb in present, as we did for A and AB verbs, pern, και προσθέτουμε την κατάληξη ούσα, and we add the ending ούσα. Τώρα, σίγουρα ακούτε περνούσα και πέρναγα. Αλλά θέλω να θυμάστε το περνούσα και όχι το πέρναγα, γιατί θα το μπερδέψετε με τα ρήματα αβ. The ending of B1 verb is ούσα. And there is a second type, a second version of this verb with the ending άγα, πέρναγα. But it's better to remember, it's better to learn ούσα, otherwise you will confuse this category with AB category. Τώρα, το ίδιο είναι και για το ρήμα μπορώ. Γράφω ξανά το θέμα του ρήματος. I write one more time the stem of the verb, μπορ, και προσθέτω, I add, the ending ούσα, την κατάληξη ούσα. Τι έχω λοιπόν, έχουμε περνούσα, περνούσες, περνούσε, περνούσαμε, περνούσατε, περνούσαν. Επίσης, μπορούσα, μπορούσες, μπορούσε, μπορούσαμε, μπορούσατε, μπορούσαν. Αυτά είναι τα ρήματα β1 και β2. Stem of present and the ending ούσα. Να μην ξεχνάτε, don't forget, ότι το α, εσ, ε, άμε, άτε, αν είναι η κατάληξη που έχει και ο παρατατικός και ο αόριστος. We meet these endings in simple past and they exist also in past continuous. Let's see how and when we use this tense in Greek. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε για τον παρατατικό είναι ότι μιλάει για το παρελθόν. It speaks about the past. It refers to the past. To the past for two things, για δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι η επανάληψη, repetition, και το δεύτερο πράγμα είναι η διάρκεια, duration. Ή το ένα ή το άλλο στο παρελθόν. Either or in the past. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα για την επανάληψη. Το πρώτο παράδειγμα είναι όταν ήμουν μικρή έπαιζα κάθε μέρα
με τις φίλες μου. Ήμουν παρατατικός, έπαιζα παρατατικός. Αυτό είναι επανάληψη και μας βοηθάει πολύ. It helps us a lot. Για να καταλάβουμε ότι έχουμε παρατατικό, in order to understand that we have past continuous, το κάθε μέρα και το όταν. Εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε ένα παράδειγμα με διάρκεια στον παρατατικό. Το παράδειγμα που δείχνει την διάρκεια είναι όλη τη νύχτα πονούσε το κεφάλι μου. Όλη τη νύχτα. Αυτό μας μαρτυρά, μας δείχνει ότι έχουμε παρατατικό, ότι έχουμε διάρκεια. The whole night my head was in pain. Είναι χαρακτηριστική η φράση όλη τη νύχτα. Εντάξει. Αυτά για σήμερα. Αυτά με τον παρατατικό. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή, subscribe. Εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Πολλά φιλιά!